Όχι, τι να μου εξηγήσεις. Μόλις παραδέχτηκες ότι νίκησα. Και απέδειξες την Αυγουστίνα πόσο ηλίθιος είσαι. Λες και αμφέβαλε γι' αυτό. Περίμενε, δηλαδή δεν θα με χτυπήσεις. Τι λες τώρα. Πήρα το βαν του Έντγκαρ και αυτό με βοήθησε να ξεθυμάνω. Είναι ακόμη έξω. Κάποια παιδιά ήθελαν να πάνε βόλτα και ξέρεις τον Έντγκαρ, δεν λέει ποτέ όχι. Είναι έξω με το βαν. Ναι, πήγαινε, είναι στην πόρτα. Αν θες να το οδηγείς, βιά σου, πήγαινε. Πριν φύγει, γρήγορα. Εντάξει. Πλύνε τα χέρια σου. Εσύ τα πλύνες. Έντγκαρ. Εσύ είσαι ντουλάπα. Δεν είμαι ο Έντγκαρ, δεν τον ξέρω. Εσύ περνιέσαι για έξυπνος. Ναι, καμιά φορά. Ξέρεις τι κάνω με τους έξυπνους που εξαπατούν τους φίλους μου και θέλουν να μου τη φέρουν. Τι. Μ' άρεσε πολύ που μιλήσαμε. Και εμένα. Έλα, πάρε την Ινές. Όχι, δεν θέλω. Έλα τώρα, Παύλο. Δεν θέλω. Έλα, πρέπει να μάθεις τι σημαίνει με τον μπαμπά σου. Να μάθουμε τι έγινε, αν έπαθε κάτι. Έλα, πάρε. Άντε. Έλα, Ινές. Ναι, ο Παύλο είμαι. Τι συμβαίνει με τον πατέρα μου? Τι? Αποκλείεται. Νευροψυχιατρική κλινική του Λος Άρκες. Για να δούμε. Τι κάνεις, μικρή? Τίποτα. Κοιτάω τι θα φορεθεί το καλοκαίρι. Τι θα είναι στη μόδα. Από όσο ξέρω, δεν σε ενδιαφέρει η μόδα. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Κι εγώ άλλαξα. Τώρα με ενδιαφέρει η μόδα. Τέρμα. Για να δω. Μπορώ να μάθω τι ψάχνεις ειδικά εδώ? Τι ψάχνεις στο Λος Άρκες? Ως πότε θα με παρακολουθείς? Βαρέθηκα αυτή την καταδίωξη. Μη φωνάζεις και απάντησέ μου. Τι ψάχνεις στο site της κλινικής Λος Άρκες? Δεν ψάχνω μόνο το Λος Άρκες. Ψάχνω και άλλες ψυχιατρικές κλινικές, εντάξει? Για τη μαμά του Μάρκο. Δεν ξέρω που είναι και θέλω να τη δω. Και γιατί δεν ρωτάς τον ίδιο τον Μάρκο? Γιατί δεν θέλει να μου πει. Κάτσε. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλεις τόσο να τη δεις. Ξέρω. Του κάνεις την καλή για να τα ξαναφτιάξει μαζί σου, ε? Όχι καθόλου. Θέλω να τη δω γιατί τη γνώρισα και τα πήγαμε πολύ καλά. Θέλω να τη δω, αν είναι καλά. Μικρή, να κοιτάς τη δουλειά σου. Αν εκείνος δεν θέλει να σου πει, θα έχει τους λόγους του. Κατάλαβες? Πρόσεχε. Σταμάτα τα παράπονα και πες μου. Πονάει το μάτι μου. Τι άλλο θέλεις να μάθεις, ε? Πες μου τι συνέβη. Εκείνος ο φουσκωτός παραλίγο να με σκοτώσει και μετά μου είπε ότι θα έρθει να τον ξεχρεώσω στο γήπεδο του ποδοσφαίρου το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σε χτύπησες το μάτι? Ναι. Εντάξει, καουμπόι. Για κάθε άνδρα έρχεται η ώρα του. Αργά ή γρήγορα τα χρέη πρέπει να ξεπληρώνονται. Σταμάτα να τραβάς με την κάμερα. Είμαι ο τοπικός ρεπόρτερ. Κάνω ρεπορτάζ. Δηλαδή θα τον πληρώσεις με τα λεφτά από το στοίχημα? Ναι, γι' αυτό σε παρακαλώ πρέπει να νικήσουμε, αλλιώς αυτό το τέρας θα με σκοτώσει. Θα μου μαυρίσει και το άλλο μάτι. Κυρίες και κύριοι, σταμάτα. Βλέπετε τα αποτελέσματα από την βία, τους έφηβους και τους νέους ανθρώπους. Κοιτάξτε! Φύγε από εδώ! Φύγε! Έλα, άντε προς πίσω το εργαλείο της έρευνας! Καζός είσαι! Δώσ' μου πίσω το εργαλείο της έρευνας! Εντάξει, θα στη δώσω, αλλά θέλω να φύγεις. Είμαι ρεπόρτερ, είμαι τοπικός ρεπόρτερ. Άντε. Τι ακού καλά αυτό που θα σου πω. Ο Μάρλον Μπράντο δεν φορούσε ποτέ φανέλα. Ντομάς, φοβάμαι. Αυτός ο γορίλας που μου μαύρισε το μάτι θα έρθει να με σκοτώσει. Μην υπερβάλλεις, δεν πρόκειται να φτάσει μέχρι εκεί. Αποκλείεται. Ναι, αν δεν πάρει τα λεφτά θα προσπαθήσει να πάρει κάτι άλλο. Και το μόνο που μπορώ να του δώσω είναι η ζωή μου. Και έτσι όπως είμαι τώρα δεν θα μπορούσε ούτε να παίξω, καταλαβαίνεις? Πάμε μόνο. Όχι, χαλάρωσε. Ο γιατρός είπε να μείνει στο κρεβάτι. Θα είσαι καλά το Σαββατοκύριακο. Θα νικήσουμε τα κορίτσια με κλειστά μάτια. Τόμας, το μόνο που θέλω είναι να κερδίσουμε. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν θα μιλήσω για τον πατέρα σου μπροστά σε ξένους. Α, αυτό το είπε για μένα. Καλύτερα να φύγω. Εγώ να πηγαίνω. Όχι, θέλω να μείνεις. Δεν θέλω να έχεις φασαρίες, Παύλο. Μην ανησυχείς για τίποτα. Η Μαρίζα είναι η κοπέλα μου και μπορείς να μιλήσεις. Τι έχει ο πατέρας μου, είναι άρρωστος? Ναι, έχει κατάθλιψη μετά από όλα όσα του έκανες. Δεν του έκανα τίποτα. Εκείνος μου γύρισε την πλάτη. Ο λόγος ήσουν εσύ και τα διάφορα καπρίτσια σου με το συγκρότημα. Όσο φαίνεται ότι δεν το ξέρεις. Δεν βλέπεις ότι υπερβάλλει, ε? Αυτό σκέφτηκα στην αρχή. Αλλά ο Σέρτζιο είναι ευαίσθητος άνθρωπος. Και εσύ άκουσες διάφορες συμβουλές από άσχετους ανθρώπους. Για μένα μιλάς. Εσύ τι λες? Αυτό το κορίτσι σου γεμίζει το μυαλό με μίσος για τον πατέρα σου και εσύ δεν βλέπεις τίποτα. Αχλιβλακίες αυτή η γυναίκα. Σε παρακαλώ, εσύ περίμενε. Ινές, διευκόλυνέ με. Πού είναι ο πατέρας μου? Όχι, δεν θα σου πω. Ο μπαμπάς σου δεν θέλει να δει κανέναν. Θέλω να το ακούσω από το στόμα του.
Γιατί θέλεις να σου πω, γιατί θέλεις εσύ να τον δεις. Λες, γιατί ανησυχώ. Μετά από όσα του έκανες, δεν νομίζεις ότι είναι λίγο αργά για να ανησυχείς για εκείνον? Περιοδεία σε όλη τη Λατινική Αμερική, δεν το πιστεύω. Είναι απίστευτο, ξεπερνάει κάθε μας όνειρο. Μετά τον Grand Rex, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ. Είναι αλήθεια, όλα έχουν κανονιστεί. Έχουμε χωρικούς, διαφήμιση, συμβόλαια, τα πάντα. Πρέπει μόνο να στρωθούμε στη δουλειά. Και τι θα γίνει με το σχολείο? Καλά, μην κάνεις έτσι. Δεν θα πετάξω τις σπουδές μου στα σκουπίδια για μια περιοδεία. Μανουέλ, σε παρακαλώ, μήπως μπορείς να εξηγείς στο κοριτσάκι ότι είναι η ευκαιρία της ζωής της? Θα δούμε τι θα κάνουμε με το σχολείο. Πρέπει να το σκεφτώ πάρα πολύ. Καλά, αλλά κάνε γρήγορα. Θέλω μια απάντηση τώρα. Τι θα πω σε επιχειρηματίες, ότι δέχεστε ή ότι πρέπει να διαβαστεί ιστορία και γεωγραφία? Κοίτα να δεις, θα σου απαντήσουμε όταν γυρίσουν η Μαρίζα και ο Πάμπλο. Θα πω ναι, είναι σίγουρο. Ίσως, αλλά μέχρι να βρεθούμε και οι τέσσερις δεν υπάρχει απάντηση. Καλά. Ξέρεις κάτι, θα φύγω. Εσύ θα έρθεις μαζί μου, τι λες? Και ξεκαθάρισε το θέμα με τη φίλη. Το θέμα επήγει, Μανουέλ. Πρέπει να το συζητήσουμε τώρα αμέσως. Δεν είπες να περιμένουμε τον Πάμπλο και τη Μαρίζα? Πάμε, θα έρθω μαζί σου. Ευχαριστώ. Muchachos, le conseguí la gira que estaban esperando. Gira. Vos lo querés, vos lo tenés. Con esa pena extraña que yo te perdí. ¿Qué fue lo que no dije? ¿Qué fue lo que no esperabas? Pero yo te amé. Vuelvo a ese momento sin encontrar las palabras que no dije. Vos lo querés, vos lo tenés. Y como lloro un hombre con esa pena extraña, como te lloré. Se pierde en tu mirada como yo te amé. Vuelvo a ese momento sin encontrar las palabras que nos duelen. Te amo en cada beso, en cada madrugada. Te amo en los silencios y cuando todo calla. Ya sé si tú me faltas, ya sé si no te tengo. Cuando me siento solo, como te perdí. Qué fácil fue quererte, qué difícil olvidarte. Y no te olvidé. No olvidé. Vuelvo a ese momento sin saber lo que fue, solo que dijimos. Que cómo se perdona cuando hay tantas heridas. No te perdone, no perdone. Qué falta que me haces, qué hacer con lo que siento, como te. Ακούσε με, Θέλη, εγώ δίλιασα, αλλά εσύ ήσουν υπέροχη. Ναι,
Δεν πίστευα ότι θα μιλούσες έτσι, ναι, στη μαμά σου. Τι συμβαίνει, τρέμεις? Ναι, είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ γενναίο για μένα. Ακριβώς, γι' αυτό ηρέμησε. Έλα, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ήσουν γενναία και μπορείς να είσαι περήφανη. Ει, hey, τι συμβαίνει? Είσαι στενοχωρημένη για τη μαμά σου? Όχι, αλλά όταν με φιλάς έτσι... Τι είναι, σε ενοχλεί, μήπως? Όχι, όχι. Κάθε φορά που μ' αγγίζεις, δεν ξέρω, νιώθω τόσα πράγματα που φοβάμαι. Μη φοβάσαι, είναι φυσικό αυτό, Φέλη. Και σε μένα συμβαίνει. Αλήθεια? Ναι, ναι. Νόμιζα πως ήσουν πιο έμπειρος. Άκου, Φέλη, αυτό που νιώθω για σένα είναι πολύ δυνατό. Μας δένει δυνατή χημεία. Ε? Τι συμβαίνει? Τίποτα. Τι σχέση έχει η εμπειρία? Τίποτα. Έχω κάτι τρομερό να σου εξομολογηθώ. Τι? Δεν έχω εμπειρία στο σεξ. Καμία. Και όταν είμαστε οι δυο μας, νιώθω πράγματα που με τρομάζουν, καταλαβαίνεις. Και φοβάμαι πολύ. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Μ? Αλήθεια? Και βέβαια. Όλα εντάξει. Δεν κάνουμε κακό σε κανέναν, ε? Όλα εντάξει. Όλα είναι υπέροχα. Αγγιλάρ, σε έψαχνα. Δεν έκανα τίποτα. Δεν σε επιπλήττω, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τι συμβαίνει? Γιατί δεν λες τη Λινάρες που νοσηλεύει τη μαμά σου? Η Λουχάν ξέρει πολύ καλά που είναι. Γιατί? Μάλλον δεν κατάλαβα καλά. Περίμενε, περίμενε. Η Λουχάν σου το είπε? Ξέχνα την ερώτηση και πήγαινε για ύπνο. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Εγώ πιο πολύ. Αγάπη μου, θα πρέπει να το πεις στο Μάξ. Ξέχασέ τον. Θα το πει η μαμά μου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Όχι, όχι. Εσύ. Πρέπει να το πεις οπωσδήποτε, εντάξει. Θα το δούμε μετά αυτό, έτσι. Αστυνόμε, εκεί! Μην κουνηθεί κανείς. Συλλαμβάνεστε όλοι. Τι έγινε, μαμά? Όχι, 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 αυτή η αστυνόμη. Αυτό έλα, είναι το πριτσάκι. Δεν έκανα τίποτα. Αφήσε το. Προχώρα και εσύ. Αφήσε το. Όχι, αφήσε το. Όχι, αφήσε το. Όχι, δεν έκανα τίποτα. Αφήσε το. Ψυχάκια, ανώμαλε, διεστραμμένε. Όχι, όχι. Όχι. Θέλει, θέλει, τι έπαθες? Τι είσαι καλά? Κορίτσια, ένα εφιάλτη ήταν. Σοβαρά, και τι ονειροείδε, ότι φίλησε στο Μάξι και μεταμορφώθηκε σε βάτραχο! Όχι, ότι εκείνος και η μαμά μου έβαλαν φυλακή το Λάλο. Ξέχνα το, χωρίς πλάκα, σε παρακαλώ. Ναι, όχι. Όχι, κι αν είναι προαίσθημα ότι πρόκειται να συμβεί κάτι στα αλήθεια, τότε τι θα γίνει? Σταμάτα! Σταμάτα, γιατί αυτά δεν γίνονται. Θέλει, θυμίσου πως αντιμετώπισες τη μαμά σου. Μη σκέφτεσαι τέτοια. Η μία έχει δίκιο, ήσουν πολύ γενναία. Ήμουν έτσι, ήμουν πολύ γενναία. Δεν ξέρω γιατί σας στέλνουν στο καλύτερο σχολείο του Buenos Aires, αφού χαζολογάτε συνέχεια. Μπορεί, αλλά δεν είμαστε αποκρουστικές. Γραμμένες. Θεέ μου, τι μέρα. Εσύ πήγαινε φέρε κανένα κρουασάν, Έμπρος. Καλημέρα. Εσύ, σήκω και δίσου, γιατί εκείνος ο ξινός, το αγόρι σου, ήρθε να σε δει. Ο Μάξι. Τι από όλα δεν καταλαβαίνεις. Δίσου και πήγαινε να τον δεις αμέσως, σε παρακαλώ. Άντε και δεν τον αντέχω. Πού τον πας στον πάγο? Κοίτα, τον χτύπησαν στο μάτι. Γιατί, τι του συνέβη? Τον έπιασε στον δρόμο ένας φουσκωτός και τον πλάκωσε στο ξύλο. Προσπάθησε να τον κλέψει, τι έγινε? Όχι, ήθελε κάτι λεφτά. Θα ταχύσεις αυτά, άστα εκεί. Α. Ήθελε πίσω τα λεφτά του. Ο δίσκος είναι για εκείνο. Ναι, πρέπει να μείνει στο κρεβάτι. Θα το πάω εγώ. Όχι, δεν επιτρέπονται κορίτσια στο δωμάτιο. Σε παρακαλώ, θέλω να με πρίζεις, φύγε. Μπορεί να μην είμαι ο Μάρλον Μπράντο, αλλά θα σου δείξω τι έπαθε ο Γκίντο. Κοίτα. Θα ηρεμήσω μόνο αν κερδίσουμε το μάτς. Αλλιώς πού θα τα βρω τα 4 πράσινα που χρωστάω? Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση μόνο. Δύο. Πόσα λεφτά είναι τα 4 πράσινα? Περίμενε και θα σου εξηγήσω. Καλά. Πώς η Σόνια που ξέρει τόσα πολλά για τη ζωή δεν μπορεί να καταλάβει ότι ο Κολούτσι δεν είναι κατάλληλος για εκείνη? Μπορεί να είναι πραγματικά ερωτευμένη. Λουχάν, δεν είναι ερωτευμένη. Συγγνώμη. Σου είπα ότι ο Πάμπλο και εγώ τα πάμε μια χαρά, ε? Τέλεια. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ έναν τρόπο για να μπορέσω να τον βοηθήσω με τον μπαμπά του. Να σου κάνω μια ερώτηση. Τι? Ανησυχεί πραγματικά που αυτό το κάθαρμα είναι άρρωστο? Α, Λουχάν, τι λες τώρα, πώς να μην ανησυχεί? Είναι ο μπαμπάς του. Πώς να μην ανησυχεί? Ναι, έχεις δίκιο. Τότε ζήτα βοήθεια από τον Ξαβιέ. Σίγουρα θα μπορεί να μάθει κάτι από τη μαμά. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να του ζητήσω άλλες χάρες. Το υποσχέθηκα στον Πάμπλο. Πρέπει να μάθουμε μόνοι μας που είναι ο Σέρτζιο, χωρίς τη βοήθεια του Ξαβιέ ή οποιοδήποτε άλλου. Μου τα είπε η μαμά σου εχθές.
αλλά ήθελα να τα ακούσω από σένα. Είναι αλήθεια ότι βγαίνεις με τον τύπο που έχει το μπαρ? Το Λάλο. Ναι, ναι, το Λάλο. Ναι, γι' αυτό σε παρακαλώ να το δεχτείς και να μην τολμήσεις να τον πειράξεις. Τι είδους άνθρωπος νομίζεις ότι είμαι? Στο λέω για πανεδεχόμενο. Είμαι σίγουρη ότι τα νέα σε σόκαραν. Φυσικά. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά η ιστορία σου με αυτόν τον τύπο δεν θα τελειώσει καλά. Γιατί το λες αυτό, πώς το ξέρεις? Είμαι ρεαλιστής, Φέλη. Ανήκετε σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Δεν θα μπορέσεις να βγαίνεις με κάποιον σαν και αυτόν για πάρα πολύ καιρό. Τέτοιες ιστορίες βλέπουμε συνέχεια στο σινεμά. Συμβαίνει στα σενάρια, αλλά στην πραγματική ζωή δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνεις? Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αυτό νομίζεις εσύ. Δεν έχω τίποτε άλλο να σου πω. Αντίο. Αντίο. Αγάπη μου, hey, τι έγινε? Πώς ήταν, πώς το πήρε? Το πήρε καλά. Α, το πήρε καλά, έτσι? Ναι. Υπέροχα. Hey, μη μου τρώνεις. Έλα, γιατί τα νέα είναι καλά. Δεν ξέρω, είδα έναν τρομερό εφιάλτη. Τι έγινε, εμένα είδες τον ύπνο σου? Έλα, μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Έλα, άλλαξε ύφος. Έλα μαζί μου. Θα σου ετοιμάσω ένα ωραίο πρωινό και θα μου τα πεις όλα. Θα το ήθελα, αλλά πρέπει να πάω. Φέλη. Οι φίλες σου μου είπαν τι έκανε. Συγχαρητήρια. Μπορείς να πας για πρωινό με το φίλο σου. Σου δίνω άδεια να αργήσεις 15 λεπτά στο μάθημα. Δεν θα το πω σε κανέναν. Είσαι δικαιολογημένη. Αλήθεια? Ναι, το αξίζεις. Ήσουν πολύ γενναία. Συγγνώμη που ήμουν έτσι πριν. Νομίζω πως βγαίνεις ακόμα με εκείνο το ξυνισμένο τύρι. Τι να κάνω? Όχι. Κάνε με μια αγκαλιά τώρα, έλα. Όπα, θα τη σκοτώσει. Πηγαίνετε για πρωινό, πηγαίνετε! Άντε, άντε! Θα παίξει και α μη σ' αφήνει ο μπαμπά σου. Δεν μπορεί να μας απαγορεύει το ποδόσφαιρο επειδή είμαστε γυναίκες. Νομίζει ότι είναι βίαιο. Μα δεν έχει σημασία. Έκλεισα μια ώρα σε ένα γήπεδο εδώ κοντά. Να κάνω προπόνηση. Πάμε. Και όχι μόνο, μου είπαν ότι έχουν και προπονητές για κορίτσια. Ωραία. Λοιπόν, μην μιλάτε. Πιλάρ, να σου πω. Έχει τα λεφτά από το στοίχημα? Τα έδωσα στη Μίτσι για να τα φυλάξει. Στη Μίτσι, γιατί, δεν με εμπιστεύεσαι? Όχι, Τόμας, εμπιστεύομαι, αλλά δεν εμπιστεύομαι τους φίλους σου. Τόμας, λυπάμαι, αλλά τα λεφτά θα τα έχει η Μίτσι. Κορίτσια, πάμε να μιλήσουμε. Ναι, πάμε. Και τι να απαντήσω στη Σαμπρίνα, θα πάμε, δεν θα πάμε? Ότι θα πάμε, βέβαια, Μανουέλ, έτσι δεν είναι, κορίτσια? Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι είναι ακόμα η μάνατζέρ μας. Και συγγνώμη. Γι' αυτό επέμενες προηγουμένως με αυτές τις ανοησίες για το σχολείο και τα μαθήματα που έχουμε? Πρώτον, δεν είναι ανοησίες. Και δεύτερον, θα ήθελα να δοκιμάσουμε και άλλες εταιρείες παραγωγής. Μπορεί να βρούμε καλύτερες. Εμένα δεν μου φαίνεται σωστό. Καμιά εταιρεία δεν θα μας δώσει τόσες ευκαιρίες όσες η Σαμπρίνα. Σαμπρίνα, κανένα άλλο όνομα, δεν ξέρεις. Ρε παιδιά, μη μαλώνετε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το σχολείο όταν θα αρχίσει η περιοδία. Ηρεμήστε, παιδιά. Ηρεμήστε. Αυτό το θέμα θα το δούμε αργότερα. Γιατί δεν σας βρίσκω ποτέ στις θέσεις σας, παιδιά μου? Καλημέρα, κυρία, και εμείς σας αγαπάμε. Στις θέσεις σας. Καλημέρα, κυρία. Όλοι στις θέσεις σας, σιωπή. Ελάτε στις θέσεις σας, πάμε. Πάλι ξέχασα το απουσιολόγιο. Η μνήμη μου είναι σαν κόσκινο. Κυρία, να πάω να το φέρω. Εντάξει, αλλά να γυρίσεις αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, έτσι. Δεν θέλω καθυστερήσεις. Δηλαδή, η κόρη μου είχε το θράσος να σου πει κατάμουτρα ότι βγαίνει με αυτόν το σερβιτόρο? Ακριβώς. Όχι, δεν θα το αφήσω έτσι. Θα την πάρω από αυτό το σχολείο. Δεν θα πληρώνω μια περιουσία για να ανακατεύεται με άτομα τόσο χαμηλής τάξης. Θα φροντίσω να απολυθεί και εκείνος. Σε παρακαλώ, Ντολόρες, μην κάνεις τίποτα. Θα ξανακερδίσω την καρδιά της Φέλη με τον τρόπο μου. Άφησέ με. Ω, γλυκέ μου, είσαι τόσο υπέροχος νέος. Η στάση σου είναι συγκινητική, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Η Φέλη έχει αλλάξει πολύ. Φταίνε οι φίλες της που της μιλούν άσχημα για μένα. Αλλά εγώ έχω σκεφτεί ακριβώς τι θα κάνω για να γυρίσει πίσω σε μένα μετανιωμένη. Αλήθεια? Πες μου, τι θα κάνεις? Φοβερό, δεν το καταλαβαίνω. Λουχάν, θέλω να σου μιλήσω. Ναι. Ναι. Ο Μπλας με ρώτησε γιατί δεν σου λέω σε ποιο νοσοκομείο είναι η μαμά μου. Και τι του είπες? Τίποτα, του είπα την αλήθεια, ότι ξέρεις που είναι. Όχι. Αν τα θαλάσσωσα, πες μου τι θέλεις να του πω και θα πάω τώρα. Όχι, μην κάνεις τίποτα. Σε ευχαριστώ που μου το είπες. Κορίτσια, πάμε για προπόνηση. Πάμε. Παμπλό, περίμενε. Το απόγευμα θα βγω με τη μαμά μου. Θέλεις να τη ρωτήσω που είναι ο μπαμπάς σου? Δεν θέλω τη βοήθειά σου. Δεν τη ζήτησα άλλωστε. Δεν το κάνω για σένα. Το κάνω γιατί μου το ζήτησε η Μαρίζα. Τι είπες? Δεν με πιστεύεις? Έλα. Κοίτα. Να το μήνυμα. Το μήνυμα που έστειλε.
Μάθε που είναι ο Σέρτζιο, αλλά μην πεις τίποτα στον Παύλο, Μαρίζα. Παλιό κόλπο, Ξαβιέ, εσύ έστειλες το μήνυμα στο κινητό σου. Όχι, 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 κοίτα, ένα. Το νούμερό της στην αναγνώριση. Κρίμα που έχεις τόσο κακή επικοινωνία με την κοπέλα σου. Βάζεις και καυτερή σάλτσα, είναι βόμβα σου. Μπορεί, μπορεί. Αλλά δεν θα έπρεπε να κάνουμε προπόνηση για το ματς. Πώς γίνεται αυτό? Δεν χρειάζεται. Το παιχνίδι θα είναι σαν να κλέβουμε τη φιτζούρια από μωρό. Πανεύκολο θα είναι, θα δεις. Πρέπει να σου μιλήσω, σε παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου. Εντάξει, θέλω να μείνω μόνος με το κορίτσι μου τώρα. Καλά, φεύγω. Άντε, έλα, τελείωνε, ρε, άντε. Για ποιο πράγμα θες να μιλήσουμε, αγάπη μου? Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Όχι, πες μου γιατί το έκανες αυτό στο κίντο. Δεν του έκανα τίποτα. Τα ξέρω όλα. Έστειλες εκείνον τον Μπράβο να το μαυρίσει το ξύλο. Ναι, ναι, αλλά εκείνος τον έστειλε πρώτος για να με δει. Δεν τον έστειλα εγώ. Ξέρεις κάτι, νόμιζα πως εσύ ήσουν διαφορετικός, αλλά και εσύ κάνεις αμωρό. Και εμένα δεν μου αρέσουν αυτά καθόλου. Περίμενε, περίμενε. Εσύ λες σε μένα να χωρίσουμε? Α, αυτό σου λέω, ναι, χωρίζουμε. Δεν το πιστεύω. Έλα, μπαμπά. Θέλω μία πολύ μεγάλη χάρη. Μπορείς να μου φέρεις 400 πέσα στο σχολείο? Θα σου πω όταν έρθεις. Έλα, είναι επίγον. Σ' αγαπώ, μπαμπά. Ευχαριστώ. Ελάτε, ελάτε. Αλήθεια, έκλεισε το γήπεδο, Λουχάν? Βέβαια, και το προπονητή. Κορίτσια, έλα, να προσέχετε τη Λουχάν. Γιατί είναι πάρα πολύ καλά. Για, περιμένετε τώρα, περιμένετε, γιατί πρέπει να το πω. Πάω να το πω στη μία και τη Φέλη. Ναι, πήγαινε, πήγαινε. Γιατί να σας πω κάτι, κορίτσια. Εγώ... Το ποδόσφαιρο είναι για άξεστους. Δεν είναι θηλυκό, δεν είναι για μένα. Φερνάντα, χαλάρωσε. Η Μίτση θα είναι διαιτητής και δεν θα επιτρέψει φάουλ στα αγόρια. Εγώ δεν είμαι καλή στις κλωτσιές. Πρέπει να πεθάνω στην προπόνηση. Είναι χάλια. Ωραία. Ξέρω ότι δεν είναι καλή. Την είδαμε να παίζει. Θα τη βάλουμε θερματοφύλακα. Όχι. Συγγνώμη. Η Φέλη θα καλύπτει όλο το τέρμα. Μα είναι πολύ καλή. Πολύ καλύτερη. Μήπως είδατε τη Λινάρες? Ήταν εδώ πριν από πήγε λίγο. Πήγε στην τουαλέτα. Έχει διάρρεια. Φάγαμε καλά, καλά, δεν θέλω λεπτομέρειες. Άσε. Μάλλον την έπιασε. Σημαίνει κάτι. Γιατί κρύφτηκες? Ακολουθώ τη συμβουλή σου. Δεν θέλω να ανακατεύομαι μαζί του. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Τα αγόρια δεν πρέπει να μάθουν ότι προπονούμαστε. Γιατί? Αχ, Φερνάντα, γιατί θα τους φέρουμε προεκπλήξεως και μετά θα τους διαλύσουμε. Μαρίζα, θέλω να μιλήσω. Έχει δουλειά, δεν τη βλέπεις? Δεν είσαι κακιά, Λουχάν. Έλα, πες. Έλα, πάμε. Πολύ υπάκουη έχει. Ναι, βλέπεις. Τι συμβαίνει? Ζήτησες από τον Ξαβιέ να με βοηθήσει με τον πατέρα μου? Όχι, δεν του ζήτησα τίποτα. Δεν είμαι ηλίθιος, Μαρίζα, το ξέρω. Τότε εξήγησέ μου γιατί δεν καταλαβαίνω. Συμφωνήσαμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, λοιπόν. Ζήτησες τη βοήθειά του, ναι ή όχι? Ζήτησες τη βοήθειά του ή όχι? Όχι, Πάμπλο, δεν του ζήτησα τίποτα. Εντάξει, εντάξει, μη φεύγεις. Σε πιστεύω. Τώρα με πιστεύεις? Τι να κάνω, αφού μου έδειξε ένα μήνυμα στο κινητό του που το έγραφες να σε βοηθήσει για τον πατέρα. Δεν του ζήτησα κανένα μήνυμα, Πάμπλο. Μα είχε τον αριθμό σου στην οθόνη. Λες να πήρε το κινητό δεν μου. Δεν με νοιάζει πώς το έκανε. Αυτό που με νοιάζει είναι ότι δεν του ζήτησες βοήθεια και εγώ σε πιστεύω. Χαίρομαι που με πιστεύεις. Αλλά γιατί το έκανε ο Ξαβιέ? Γιατί δεν μπορεί να μας βλέπει μαζί, γι' αυτό. Και δεν θα σταματήσει μέχρι να χωρίσει. Δεν θα καταφέρει να μας χωρίσει. Όχι. Και βέβαια όχι. Λοιπόν, τώρα, εγώ και εσύ, θα βρούμε τον μπαμπά σου. Εντάξει? Ναι. Μαρίζα, έχω μια ιδέα. Κάνω ότι τσακωνόμαστε. Σου είπα ότι δεν ήθελα τη βοήθεια αυτού του ηλίθιου, του Ξαβιέ, εντάξει? Σου είπα ότι δεν του ζήτησα βοήθεια. Δεν σε πιστεύω, Μαρίζα. Δεν σε πιστεύω πια. Δεν με νοιάζει. Έχει πολύ θράσος. Αλλά τι έγινε εδώ? Δεν το πιστεύω. Κοίτα αυτό το ρούχο. Τι ωραίο. Έλα τώρα, έλα τώρα, Φέλη, με τα λεφτά που έχει είναι πολύ εύκολο να κάνει τέτοια δώρα. Τι εντυπωσιάζεσαι τώρα? Θα το επιστρέψω. Δεν είναι δικά μου, δεν μου ανήκουν. Δεν με νοιάζουν τα δώρα καθόλου. Από πού ήρθαν όλα αυτά? Δώρα του πρώην μου. Έτσι. Εγώ ποτέ δεν θα άφηνα κάποιον που ξοδεύει τόσα πολλά για μένα. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν φτάνει που βρήκες φίλο, αλλά είναι και πλούσιος. Μπράβο, φιλενάδα. Να σου το γνωρίσω αν θέλεις. Μπορεί να του αρέσει το κουδούνι στην ουρά σου. Μπορεί να τυλιχθεί γύρω από τα γυαλιά του. Δεν είμαι ξυπνότερη που είμαι με το Λάλο. Δεν είμαι, τι λέτε? Όχι, Φέλη, είσαι ερωτευμένη. Μην μου πεις ότι παράτησες τον πλούσιο για να τα φτιάξεις με τον τύπο που έχει το μπαρ.
Στο ξαναλέω. Αν θέλεις θα σου γνωρίσω τον πλούσιο και εγώ θα μείνω με τον τύπο στο μπαρ. Είσαι πολύ αξιολύπητη. Πολύ. Ο κομμωτής σου είναι πιο αξιολύπητος, ξανθόψηρα. Δεν σε καταλαβαίνω. Εγώ κανόνισα να μείνουμε μαζί. Μη θυμώνεις, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να πάω με τα κορίτσια. Θα βγούμε όλες μαζί. Αφού θα είναι όλες μαζί, δεν πειράζει να μην πας εσύ. Δεν είναι αυτό. Είναι φίλες μου. Δεν μπορώ να τις στήσω. Ναι, αλλά εμένα μπορείς. Σήμερα έχουμε επέτειο. Το ξέχασες? Ναι. Φύγε από εδώ. Μη μ' αγγίζεις. Δεν νοιάζεσαι για μένα. Όχι, όχι. Τόμας, μην υπερβάλλεις. Αυτό το είχα κανονίσει από πριν. Ακύρωσέ το. Δεν μπορώ. Μην κάνεις το δύσκολο. Σου υπόσχομαι ότι θα γιορτάσουμε την επέτειό μας το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Έλα. Μη μου λες για. Πού πας τώρα? Για shopping. Shopping. Το shopping δεν είναι σημαντικό. Και είσαι ντυμένη έτσι. Ντροπή. Είναι η τελευταία μόδα. Δεν πας ποτέ για shopping? Έλα, δώσε μου ένα φυλάκι. Διάλεξε τη χειρότερη φόρμα. Καλά. Πού πας? Το εμπορικό κέντρο. Μα. Όχι, όχι. Είπα ψέματα στον Τόμας. Γιατί δεν λέμε στα παιδιά ότι προπονούμαστε? Τα είπαμε αυτά. Αν εμείς προπονούμαστε και εκείνοι όχι, θα νικήσουμε, έτσι? Πάμε. Ναι, σωστά. Α, να σου πω κάτι. Υπάρχουν προπονητές για κορίτσια. Πολλοί. Θα μου στείλεις πίσω τα δώρα με το αυτοκίνητο. Δεν σου άρεσαν? Εντάξει, εντάξει, ό,τι πεις. Αλλά μην μου τα στείλεις πίσω, θα έρθω ίδιος να τα πάρω. Για να σε δω για τελευταία φορά. Θα πας στο κλαμπ του ποδοσφαίρου? Εντάξει, εντάξει, να μου τα στείλεις. Εντάξει, θα προχωρήσω στη δεύτερη φάση του σχεδίου. Σκέφτεσαι τη μαμά σου? Ναι. Δεν με έχει πάρει, δεν το αντέχω. Ντολόρες, αν μετά από αυτό που της είπα δεν σε έχει πάρει, τότε δεν αξίζει τον κόπο. Μαρίζα, δεν το πιστεύω ότι δεν νοιάζεται για την ίδια την κόρη της. Θέλω να μάθω τι σκεφτόταν όταν με εγκατέλειψε. Έχω δικαίωμα ή όχι? Ναι. Ναι, αν είσαι τόσο αποφασισμένη να μάθεις, τηλεφώνησέ της. Και αν με αγνοήσει, αν με αγνοήσει ξανά, τι θα γίνει, Μαρίζα? Τότε θα πρέπει να ρισκάρεις. Από σένα εξαρτάται. Θέλεις τον αριθμό ή όχι? Μίλα στην καμερά μου. Προσποιήσου ότι είναι ο ψυχαναλυτής σου και πες μου τι σου συμβαίνει. Αν και, κρίνοντας από τα μούτρα σου, μάλλον χρειάζεσαι αληθινό ψυχαναλυτή. Έτσι πιστεύω εγώ. Τι έγινε? Μίλησέ μου, τι έχεις? Μίλα. Γιατί δεν πας εσύ σε ψυχίατρο, απαράτα με. Άντε φύγε. Γιατί δεν μου λες τι έχεις? Αν το κρατάς μέσα σου, θα σκάσεις. Δεν νομίζεις? Εντάξει, αλλά κλείσε την κάμερα. Εντάξει. Για πάμε άλλη μία το σενάριο. Το κορίτσι ζητάει από το αγόρι να πείσει τους άλλους ότι έχουν σχέση. Και το αγόρι, επειδή είναι τρελό μαζί της, δέχεται. Ποιος το είπε? Η καμερά μου, χαζέ. Φαίνεται στα μάτια σου. Φαίνεται ότι είσαι ερωτευμένος. Είσαι... Με τίποτα, λες βλακίες. Τίποτα από όλα αυτά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Καλά. Θα το τσεκάρω στην κάμερα. Εδώ. Όλα αυτά. Ναι, ναι, εντάξει. Είμαι τρελός με τη μία. Ωχ, Θεέ μου. Φίλε, φαίνεται. Κρύψ' το λίγο. Και έλα λίγο στα ίσα σου, ρε, φίλε. Αλλά της το έχεις πει ότι είσαι ερωτευμένος? Όχι, όχι βέβαια. Πώς να της το πω? Δεν έχει ιδέα. Και το χειρότερο είναι ότι νωρίτερα μου ζήτησε να ξεκαθαρίσω στους άλλους για τη σχέση μας. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να είμαι κοντά της. Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Ποιος? Να της πεις την αλήθεια. Ότι είσαι τρελός μαζί της. Να της το πεις αυτό. Όχι, όχι, δεν μπορώ. Κι αν πει όχι, όχι, όχι. Κι αν πει ναι. Βέβαια μπορεί να προτιμάς να ζεις με το βάσανο αντί να πάρεις ένα ρίσκο. Όχι. Μία, ο Φρανσίσκο είμαι, ναι. Πού είσαι? Θέλω να σου μιλήσω, είναι επίγον. Γεια σας, τι κάνετε? Τη Μέρη Βιγιάλμπα. Είμαι... η κόρη της. Μπορώ να μάθω γιατί λες ότι είσαι Λουχάν Λινάρες?
Περιμένω μια απάντηση, Ντολόρες. Γιατί είπες ότι είσαι η Λουχάν Λινάρες? Γιατί η Λουχάν μου ζήτησε να την πάρω. Μη μου λες ψέματα. Η Λινάρες μου είπε ότι η μητέρα της την απέρριψε. Γι' αυτό. Ξέρετε, η Λουχάν ήθελε να μάθει τι κάνει η μαμά της, αλλά φοβόταν μήπως την απορρίψει και πάλι, γι' αυτό προσπάθησα εγώ. Μπορώ να μιλήσω? Όχι, άστο. Συγγνώμη που περιμένατε. Μιλάω με τη Μαρία Βιγιάλμπα. Α, δεν είναι εκεί. Τι ώρα μπορώ να τη βρω? Α, δεν ξέρετε πότε θα γυρίσει. Όχι, δεν θα αφήσω μήνυμα, όχι. Όχι. Ευχαριστώ πολύ, ε. Πες τη Λινάρες ότι η μητέρα της δεν θέλει να της μιλήσει. Μη θυμώσεις, αλλά από ό,τι άκουσα δεν ήταν εκεί. Ντολόρες, μην είσαι αφελής. Προφανώς δεν ήθελε να μιλήσει. Ήταν δικαιολογία. Όχι, περίμενε. Ναι. Ξέρεις κάτι? Θα της το πω εγώ όταν τη δω. Έτσι θα το καταλάβει. Πού διάβολο είναι? Δεν τον βρίσκουμε πουθενά. Εξαφανίστηκε. Θα εμφανιστεί. Ο φύλακας είπε ότι είναι εδώ. Πάμε να ξαναψάξουμε. Ναι, Πάμπλο. Πρέπει να το καταλάβει. Νάτος. Δεν καταλαβαίνω. Δεν θα κάνεις τίποτα για να μάθεις που είναι ο μπαμπάς σου. Ξέρω τι κάνω. Αν ο πατέρας μου δεν θέλει να μαθηθεί που είναι, δεν θα το μάθει κανείς. Ο Ξαβιέ σίγουρα θα έκανε τα πάντα για να μάθει που είναι. Ο Ξαβιέ, πότε θα καταλάβεις ότι είναι ένας βλάκας που δεν μπορεί να βρει ούτε τα εσώρουχα του? Δεν είναι. Όταν ο Ξαβιέ θέλει κάτι, το καταφέρνει. Όχι όπως εσύ. Νόμιζε ότι θέλεις. Ορίστε μας. Εδώ μπήκανε. Είσαι σίγουρο? Ναι, ρε, δεν πιστεύεις? Ναι, σίγουρα, πιστεύω, εδώ είναι. Ναι, αν πηγαίναμε από πίσω τους και ξαφνικά τις χάσαμε, είναι γιατί μπήκαν εδώ πέρα μέσα. Καταλαβαίνεις, αυτό είναι και καλά, μόνο. Καλά, εντάξει. Βίκο, πρέπει να φύγω, το εννοώ. Έτσι ξαφνικά, μία. Ποτέ δεν μου ζήτησε τίποτα και ήταν πάντα δίπλα μου. Αφού θέλει να με δει, πρέπει να είναι σημαντικό. Σε παρακαλώ, κατάλαβε με. Πρέπει να είναι επίγον, σε παρακαλώ. Καμία αμφιβολία. Έλα. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Καμία αμφιβολία. Τι κάνουν τα κορίτσια στο γήπεδο ποδοσφαίρου? Προπονούνται, θέλουν να κερδίσουν το στοίχημα, αλλά δεν θα τα καταφέρουνε. Δεν θα τα καταφέρουνε. Μπορεί να δουν πώς είναι το γήπεδο, αλλά δεν έχουν ιδέα. Ναι, αυτές. Ναι, κι εγώ γεννήθηκα εχθές. Μπίκο, φεύγω, εντάξει. Έλα, έλα, έλα. Εντάξει, είδαμε ότι η Πιλάρ δεν μ' απατάει. Πάμε τώρα πίσω. Όχι, όχι, αποκλείεται. Τώρα που τις πιάσαμε, ας δούμε τι ετοιμάζουνε. Τώρα θα το δούμε αυτό. Μανουέλ. Σαμπρίνα, σημαίνει κάτι? Ναι. Μίλησα με τους χορηγούς μόλις μου τηλεφώνησες για την περιοδία. Και? Έλα. Ηρέμησε, όλα εντάξει, όλα εντάξει. Είναι πολύ χαρούμενη. Αλήθεια? Όλα ναι. Εντάξει, απόλυτα. Ωραία. Όλα καλά, είναι κατευχαριστημένη. Τόσο που μου ζήτησαν να συναντήσουν το απόγευμα. Όχι, όχι. Τα κορίτσια λείπουν. Δεν ξέρω που είναι, δεν μπορούμε. Καλύτερα. Προτιμώ να είστε μόνο εσύ και ο Πάμπλο. Τι? Όχι. Σαμπρίνα, συγγνώμη, αλλά μετά τη φασαρία που έγινε επειδή δεν τους είχαμε πει ότι είσαι η μάνατζέρ μας, υποσχεθήκαμε ότι όλες τις αποφάσεις θα τις παίρνουμε όλοι μαζί. Όταν θα είμαστε και οι τέσσερις. Οπότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το ξέρω, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν θα πάρθει καμία απόφαση τώρα. Θέλουν μόνο να γνωριστείτε καλύτερα. Να μιλήσετε για τα τραγούδια που θα παίξετε. Για τα θέματα της συναυλίας. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, αν είναι έτσι, εντάξει. Αυτό ήθελα. Πότε? Σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα. Συγγνώμη για τη βιασύνη, αλλά έτσι ήρθαν τα πράγματα. Δεν θα ξαναγίνει. Μην απολογείσαι. Όχι, δεν χρειάζεται να απολογείσαι. Ξέρουμε όλοι ότι κάνεις πραγματικά ό,τι μπορείς για το συγκρότημα. Ναι. Για το συγκρότημα και για σένα. Θα έκανα τα πάντα για σένα, Μανουέλ. Πάρ' αυτό με την καραμέλα, ναι, μαμά. Δεν κάνεις δίαιτα. Πάρ' το. Ξέρεις τι μου αρέσει περισσότερο? Που με πήρες να έρθουμε μαζί εδώ πέρα για τσάι. Πάει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που βγήκαμε. Έχεις δίκιο. Ναι. Ήθελα να έχω τη μαμά μου δική μου. Μόνο για μένα. Ευτυχώς δεν είχες κανονίσει να βγεις με τον Σέρτζιο. Όχι. Και μάλλον δεν θα βγω για αρκετό καιρό με τον Σέρτζιο. Γιατί, μαλώσατε? Όχι. Ο Σέρτζιο δεν είναι εδώ. Α, ναι, δεν το ήξερα. Και πού είναι? Μα, γιατί της τηλεφωνώ αφού λείπει ταξίδι? Όχι, γεια.
Για συγγνώμη, αγάπη μου. Ψάχνω για τη Λουχάν Λινάρες. Μήπως την ξέρεις? Ναι, αλλά έφυγε πριν από λίγο. Αχ, όχι, τι ατυχία, Θεέ μου. Γιατί τι θέλετε? Ίσως μπορείς να με βοηθήσεις. Μου είπαν ότι η κόρη μου είχε ένα ατύχημα, ξέρεις. Τη λένε Ντολόρες. Την ξέρεις?